τέσσερις υπάλληλοι χωρίς καν αυτοκίνητο, χωρίς διακρό εργασία, είναι για όλη την περιοχή. Καταλαβαίνετε για 10-12.000 επιχειρήσεις, πότε θα κάνουν ελέγχους και όλα αυτά τα σχετικά. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και οι σημερινοί πρότισαν ακριβώς για αυτό το πράγμα, για την υποστελέχωση του σώματος επιχειρήσεων της εργασίας, για να δώσουν το δικαίωμα στους εργοδότες να αλωνίζουν ανεξέλεκτα, να εντατικοποιούν, να εκμεταλλεύονται και να φτάνουν ακόμα μέχρι και το θάνατο των εργαζόμενων. Αναδεικνύεται λοιπόν με τον πιο τραγικό τρόπο το σύνθημα που λέμε ότι μόνο ο λαός σώζει τον λαό, ότι μόνο η οργάνωσή μας, μόνο τα σωματεία μας, μόνο η δική μας παρέμβαση μπορεί να μας διασφαλίσει το βασικό το κύριο, δηλαδή να γυρίζουμε με ασφάλεια από τη δουλειά, από το μεροκάματό μας να γυρίζουμε στο σπίτι μας. Πρέπει λοιπόν να δυναμώσουμε αυτόν τον αγώνα, αυτή την πάλη μας, αυτές τις παρεμβάσεις μας, να σταματήσει αυτό το έσχος που η κυβέρνηση επιβάλλει με τα εξαήμερα, τα 13 ώρα, την εντατικοποίηση. Εδώ και τώρα έστω αυτή η υποστελεχωμένη επιθεώρηση θα πρέπει να βγουν και να εντείνουν τους ελέγχους. Δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τόσοι όσοι θα έπρεπε να υπάρχουν ελεγκτές. Βεβαίως το αναδεικνύουμε, βεβαίως το ξέρουμε, βεβαίως ξέρουμε και το λόγο, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ της ζέστης, της εντατικοποίησης, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια αποτελέσματα θα έχει. Άρα λοιπόν τώρα χρειάζεται παρέμβαση, τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η δική μας η πάλη, τώρα χρειάζεται και οι υπηρεσίες επιπλέον να παρέμβουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς και όλο το επόμενο διάστημα θα δώσουμε τη μάχη να μην ξαναυπάρξει κανένα συναδελφός μας που θα πάει το πρωί για αυτό το ξερομεροκάνατο και δεν θα γυρίσει στο σπίτι του. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Εμπλήκου τη μάνα στο